ολοκληρώθηκε, όπως γνωρίζετε, χθες η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, μετά από 7 ολόκληρα χρόνια που περιμέναμε να γίνουν αυτές οι εκλογές, ενώ θα έπρεπε στην τετραετή θητεία να έχουν γίνει, για διάφορους λόγους πήραν 3 αναβολές και έτσι είχαμε μετά από 7 χρόνια εκλογές για την διοίκηση του Επιμελητηρίου. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χθες, ήταν αρκετά μαζική και θέλω να ευχαριστήσω τους επιχειρηματίες μέλη μας που συμμετείχαν σε αυτήν την διαδικασία. Δεν τους πτώησε ούτε το κρύο που είχαμε κάποιες μέρες, ούτε η βροχή σε όλη αυτή την τριήμερη διαδικασία, τόσο εδώ στο Ηράκλειο όσο και στο παράρτημα του Επιμελητηρίου στις Μοίρες. Είχαμε μια πολύ καλή συμμετοχή σχετικά με άλλα χρόνια, όχι αυτή που θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αντίστοιχη και της προηγούμενης διαδικασίας. Η καταμέτρηση ξεκίνησε από εχθές το απόγευμα. Είναι μια χρονοβόρα και αρκετά κουραστική διαδικασία, γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε συνολικά 400 υποψηφίους, 410 υποψηφίους στα 4 ψηφοδέλτια των 4 συνδυασμών που κατατέθηκαν. Οπότε η διαδικασία ήταν αρκετά επίπονη για όλη την Εφορευτική Επιτροπή και για την Εκλογική Επιτροπή και θέλω και από εδώ να τους ευχαριστήσω. Η διαδικασία τόσο της διεξαγωγής των εκλογών όσο και της καταμέτρησης μέχρι σήμερα είναι άψογη. Έχουν υπερβεί αυτόν όλα τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών και της Εκλογικής Επιτροπής του προσωπικού του Επιμελητηρίου πραγματικά μια άψογη διαδικασία. Είναι 28-29 ώρες άϊπνη, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία που δεν μπορεί να σταματήσει. Πρέπει μέχρι να ολοκληρωθεί, μέχρι να καταμετρηθεί και το τελευταίο ψηφοδέλτιο. Γίνεται ταυτόχρονα η καταχώρηση στο σύστημα της των ψηφοδελτίων με την σταυροδοσία και αυτό είναι που καθυστερεί την ροή των αποτελεσμάτων. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί τα 4 από τα 5 τμήματα, γιατί καταμετρούνται ανά τμήμα. Από ό,τι φαίνεται με τις έδρες που ο συνδυασμός μας έχει μέχρι στιγμής κατοχυρώσει, οι οποίες είναι 15 και υπολείπεται ένα τμήμα ακόμα των υπηρεσιών, ο συνδυασμός μας προηγείται και θα είναι ο πλειοψηφών συνδυασμός στο τελικό αποτέλεσμα. Απομένει ακόμα να δούμε τις έδρες του υπηρεσιών, του τμήματος υπηρεσιών, το οποίο θα διανύμει 9 συνολικά έδρες στους συνδυασμούς ανάλογα με τα ποσοστά τους. Δεν έχω υπόψη μου αν έχουν υποβληθεί τώρα ενστάσεις επανακαταμέτρησης. Νομίζω ότι αυτές, αν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα επανακαταμέτρησης, θα γίνουν μετά την ανακοίνωση, την επίσημη των αποτελεσμάτων. Υπάρχει μια προθεσμία 3 ημερών για κάθε συνδυασμό ή για κάθε υποψήφιο σύμβουλο να υποβάλει κάποια ένσταση επανακαταμέτρησης, ελέγχου των ψηφοδελτίων κτλ. Προς το παρόν δεν έχουμε τέτοιο θέμα.